Αγαπητές φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον κύριο Εμμανουήλ Χανιώτη, τον Μπαριανό, του Αντωνίου, ο οποίος είναι μουσικοδιδάσκαλος, πρωτοψάλτης και έχει πολλά να μας πει για το δάσκαλο Σίμωνα Καρά. Ευχαριστούμε κύριε Χανιώτη που δεχθήκατε να μας μιλήσετε πάνω στην τόσο χρήσιμη και πολυετή πείρα σας κοντά στο δάσκαλο Σίμωνα Καρά. Να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε διάφορα άγνωστα πράγματα και χρήσιμα. Γνωρίζω ότι και γνωρίζουμε ότι ο Σίμων Καράς, θα λέγαμε ότι είναι ο θεμελιωτής της ανάλυσης της ελληνικής μουσικής, είτε της παραδοσιακής, είτε της εκκλησιαστικής μας μουσικής, μέσα στον 20ο αιώνα, σε μια εποχή την οποία λίγο πολύ και εσείς τη γνωρίζετε και μπορείτε να μας την περιγράψετε. Τι μπορείτε να μας πείτε, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση για τον δάσκαλο, τον Σίμωνα Καρά? Καταρχάς, πρέπει να σας πω δύο-τρία λόγια για τη δική μου ζωή, ας πούμε, το πώς, σε ποιο χωριό μεγάλωσα, πώς μεγάλωσα και τι φυσικές ικανότητες είχα και κλίση προς την μουσική γενικότερα από μικρό παιδί. Πολύ ωραία. Ο πατέρας μου ήταν πρωτοψάλτης στην Αγία Τριάδα των Λευκών της Πάρου. Πρακτικός άνθρωπος. Πήγαινα εκεί και έλεγα την ουρά των τροπαρίων, γιατί εκεί ήμουν σίγουρος γιατί το τι μελωδία θα υπήρχε. Τα άλλα βέβαια ως πρακτικός άνθρωπος εκείνος τα μπέρδευε. Όταν πήγα στη Δευτέρα Δημοτικού, θυμάμαι η δασκάλα με έβαλε να τραβήξω μπροστά στον Καλαματιανό, στον χορό τον Καλαματιανό, και να τραγουδάω μπροστά, συνοδεύοντας όλες τις κοπέλες του δημοτικού σχολείου. Ήταν καμιά 20 κοπέλες και ο πρώτος ήμουν εγώ. Όταν έγινα 12 χρονών, έψαξα να βρω σημάδια βυζαντινής μουσικής για να γράφω μελωδίες που τότε μαθαίναμε έτσι απλές μελωδιούλες για να μπορούμε να πούμε κύριε Λέισον, Παράσκου κύριε, ας πούμε. Και το χειροβικό του Σακελαρίδη, αυτό κυκλοφορούσε στα νησιά. Στα 15 μου χρόνια, επίσης όταν πήγα στο γυμνάσιο, μάλλον στην έκτη δημοτικού, παρακάλεσα τη μητέρα μου να μου αγοράσει μια κιθάρα. Εκείνη είπε τώρα, το παιδί τώρα το είπε μια φορά, το ξέχασε. Επανέρχομαι, ξαναεπανέρχομαι, κάποια στιγμή μου φέρανε μια απλή κιθάρα στο χωριό και παίζαμε με τον Γιάννη τον Πάριο, τον Γιάννη τον Βαρθρακούρη δηλαδή, που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος αυτός στο γυμνάσιο, παίζαμε τραγουδάκια της εποχής. Είναι μεγάλος ο γυαλός, Ρε Ματζόρε, Λάιβ Δόμης, τίποτα άλλο. Φύγαμε λοιπόν από την Πάρο το 1963 και ήρθαμε εδώ στην Αθήνα. Ο πατέρας μου ήταν ράφτης και αναγκαστικά έφυγε από την Αθήνα να έρθει από την Πάρο να έρθει στην Αθήνα. Για βιοπορισμό. Για βιοπορισμό. Ως ράφτης συνεργάστηκε με διάφορους ανθρώπους και μεταξύ αυτών είχαν μία κυρία που έρευε τα παντελόνια. Ήταν η Παντελονού. Αυτή λοιπόν ήταν η Μαρία Ιχολέβα που ήταν μέλος της χοροδίας του Καρά. Και μιλήσανε με τον πατέρα μου και είπε η κυρία Μαρία, Θεός χωρίστε την κυρία Μαρία, το παιδί, κύριε Αντώνη μου, θα το φέρεις στον Καρά. Αυτός κάνει μαθήματα. Πήγαμε λοιπόν στη Λέκα 26, στο είμαστε παλιό κτίριο. Είναι 1963, αρχές 1964, γιατί τότε εμείς φύγαμε από την Πάρο και ήρθαμε στην Αθήνα. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί στη Λέκα 26, ένα παλιό κτίριο, είμαστε στον πρώτο όροφο, με σανίδια κάτω, μια μεγάλη αίθουσα που κάναμε και ακολουθίες αργότερα, ένα μικρό δωμάτιο για τα μαθήματα και άλλο ένα δωμάτιο που κοιμόταν το ζεύγος. Όταν τον είδα τον άνθρωπο αυτό, μου έβαλε μια σκάλα, την είπα Βουγκαδί και Ζωνή, πες την να μου λέει. Την είπα εγώ και μου λέει καλά το λες, αλλά το βου και το ζω το λες λίγο πιο ψηλά. Ήταν τα συγκερεσμένα διαστήματα που έχει η κιθάρα. Μας τη λέτε τη σκάλα. Σκάλα. Ευχαρίστω. Τι παβουγάδι και ζώνη, τι ζω και δι γαβού πανί. Εγώ λοιπόν μαθημένος από την κιθάρα έργα τα διαστήματα αυτά. Και μου λέει ο δάσκαλος ότι το βου και το ζω πρέπει να είναι λίγο πιο χαμηλά. Αυτή είναι η διαφορά
των μικροδιαστημάτων της βυζαντινής μουσικής από ένα πιάνο, ας πούμε, ένα μπουζούκι, μια κιθάρα. Ήταν που λέτε η χαρά μου τόση που είχα άνθρωπο, επιστήμονα μουσικό, να μου δείξει σίγουρα πώς είναι αυτές οι νότες και πώς μπορεί να λέγονται, δηλαδή, τα τροπάρια. Το καταλάβατε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Άρα αυτό είναι μια... Δηλαδή αυτή η χημεία που λέμε μεταξύ ανθρώπων ήταν ένα πράγμα ασύλληπτο. Βλέπω, διηγώντας αυτά τα πράγματα, αισθάνεστε μια συγκίνηση. Δηλαδή, τι είναι ένας δάσκαλος για να καταλάβουν οι σημερινοί άνθρωποι και μαθητές, τι είναι ένας δάσκαλος στην πραγματικότητα. Μπορείτε να μας, με μια αδρή γραμμή, να μας το πείτε. Εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να σας καθοδηγήσω τη σκέψη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά θυσιαζόταν για αυτό που προσέφερε. Μήπως είναι και αυτό που σας προκάλεσε και εσάς, η έμπνευση. Βέβαια, βέβαια. Επηρεάζεσαι ουσιαστικά. Ειδικά όταν είσαι νέος άνθρωπος και προσπαθείς να βρεις το δρόμο σου, ας πούμε, επηρεάζεσαι από έναν άνθρωπο του οποίου βλέπεις τη θυσία. Και τον έρωτα. Ναι. Για οτιδήποτε έκανε, ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά αφιερωμένος. Μας έλεγε, ας πούμε, αργά τη νύχτα, αφού κάναμε τα θεωρητικά και κάναμε τα τραγούδια και κάναμε τα εκκλησιαστικά. 11 η ώρα, χορός! Χαλάρω. Δάσκαλε, λέω, θα χάσω το λεωφορείο. Καλά, εσύ να φύγεις. Η άλλη χορός. Άρα αντιλάτε, λοιπόν, μέσα στη διδασκαλία, όλο το ναι, μήνυμα. Ναι. Την ψαλτική. Να ναι. Την... Να καταλάβουμε τους ρυθμούς, να καταλάβουμε τους ρυθμούς, να μπούμε στα τραγούδια, να καταλάβουμε ακριβώς τι είναι πτάσιμος, τι είναι νιάσιμος, τι είναι τρίσιμος και εν συνεχεία να το χορέψουμε κιόλα, ναι, για να το κάνουμε κτήμα μας. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Αλλά όλο αυτό δεν ήταν ένα καταναγκασμός, όχι, ήταν μια έμπνευση, επιμένω στην έμπνευση. Με πολύ... Την εποχή, δεκαετία του 60-70 που πήγα και εγώ σχολείο, υπήρχε η βέργα και η καταπίεση από πλευράς των ευλογημένων δασκάλων. Ναι, 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 όχι. Της πλειοψηφίας. Ναι, ναι, αυτά όχι, δεν ισχύανε. Δεν είμαστε πάρα πολλά άτομα, είμαστε λίγα επιλεγμένα άτομα που είχαμε το πάθος και θέλαμε να μάθουμε. Και αυτό, από ό,τι κατάλαβα, σας το πυροδοτούσε συνέχεια. Ναι, με κάθε λεπτομέρεια, ειδικά με εμένα, ήταν πιο αυστηρός και γινούσα και έλεγα στα παιδιά, δεν το είπα καλύτερα από εσάς. Ναι, λέει, έλεγε η Μαρία Ιβούρα, ας πούμε, που έγινε μετά, έτσι, η οικονομική, ας πούμε. Είπατε Βούρας, δηλαδή είναι ναι. Καταγωγή... Ήταν από την Άνδρο αυτή η κοπέλα, ναι. Αλλά ουσιαστικά είχε ζήσει στην Αμερική και αυτή έκανε την παρέμβαση, κατά κάποιο τρόπο, να πάρει το Ίδρυμα του Καρά, να πάρει την πρώτη μεγάλη χορηγία του Ιδρύματος Ford. Από το Ford Foundation, που λέγανε τότε, να πάρει... 3,5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι το ποσό. Δεκαετία του 70 που καταγράψανε, ναι, τα καταγράψανε. Που δεν περίμενε ο Καράς από κανένα τίποτα, ούτε είχε ποτέ από κράτος βοήθεια, ούτε από τους διάφορους παρατρεχάμενους με τους οποίους τα έβαζε, βέβαια, για να μην πούμε λεπτομέρειες τώρα. Λοιπόν, η Μαρία έβγαινε, η Βούρας έβγαινε και μου έλεγε, από σένα περιμένει περισσότερα. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια απεδείχθη πολύ σύντομα, δηλαδή η γνωριμία μας έγινε το 63-64, το 65 πήγαμε στην Πάρο για καταγραφές. Α, ήδη ξεκινήσε τα ταξίδια. Αμέσως, δηλαδή μου είχε τέτοια εμπιστοσύνη, ας πούμε, και εγώ τέτοια εκτίμηση που το σπίτι μας είχε φεθεί, το πατρικό εννοώ, 2 χρόνια ακατοίκητο και πήγαμε και μείναμε εκεί. Οπότε η γιαγιά μου ζούσε. Είναι μια ευκαιρία να μας πείτε την εμπειρία σας από... τις καταγραφές τοπικών μουσικών, ναι, με τον Σίμωνα Καρά. Ναι. Πήγαμε, όταν υπήρχε Κυριακή, πηγαίναμε στην εκκλησία, ψέλναμε με τους ντόπιους. Στο χωριό μας, ας πούμε, είπε, εσείς Μανουλάκη, εδώ έχετε πολύ σοβαρή παράδοση μουσική, σωστή. Λέω, πώς το κατάλαβες, δάσκαλε, αυτό? Μου λέει, από τα προσώμια. Δεν μπορεί, μου λέει, ένας ψάλτης να θυμάται ένα χερουβικό που είναι 2 σελίδες ή ένα αξιονιστή, ένα κοινωνικό. Μπορεί όμως να θυμάται τα προσώμια. Που δείχνει αυτό ότι οι πρόγονοί σας είχαν πολύ καλή γνώση των προσωμείων και αυτό παρέμεινε και στους ντόπιους, δηλαδή, σημερινούς. Η προφορική παράδοση. Η προφορική παράδοση. Το λέμε, ναι, παράδοση. Ακριβώς. Υπάρχει ακριβώς και παραλαβή αντίστοιχα. Ακριβώς αυτό.
Πήγαμε, ας πούμε, στην Άουσα της Πάρου. Απ' την Άουσα της Πάρου ήταν ο δάσκαλός του, ο Μανώλης ο Σαγκριώτης. Μέγας φιλόλογος. Μωρή ο Καράς στη ραδιοφωνία που τον θεωρούσαν τον Καρά, δηλαδή τον θεωρούσαν οι διάφοροι επιφανείς άνθρωποι της ραδιοφωνίας, κινητή βιβλιοθήκη, λέγανε για τον Καρά. Μωρή ο Καράς για το δάσκαλό του, τον Μανώλη τον Σαγκριώτη, ότι αυτός ήταν απερίγραπτος. Εμείς, μου λέει, είμαστε στάχτες μπροστά του. Έπαιζε την ελληνική γλώσσα, την αρχαία, την καθαρεύουσα, στα δάχτυλά του, αφού μου λέει, μας έβαζε και κάναμε παραστάσεις αρχαίου δράματος στην αρχαία γλώσσα. Τα κοιτάζαμε... Ο δάσκαλος ήταν στο σχολείο. Όχι, ήταν, ναι, στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο που πήγαινε... Τότε τους γυμνασιάρχες τους γυρνάγανε, κάθε διετία, κάθε τριετία τους γυρνάγανε. Προφανώς για να μην πιάνουν φιλία με τα παιδιά και τους γονείς και βάζουν βαθμούς, λέω, πιθανώς. Είχε πάει λοιπόν ο Μανώλης ο Σαγκριώτης, είχε πάει στην Αρκαδιά της Πελοποννήσου. Τη σημερινή και Παρισία. Και τότε έφευγε ο Καράς από το χωριό του και πήγαινε εκεί. Και ήταν τόσο έτσι ένθερμος ας πούμε, καλός μαθητής ο Καράς και τόσο συμπαθιούν το ένας με τον άλλο που καταρχάς όταν πήγαμε στην Πάρο ζήτησε και πήγαμε στο νεκροταφείο και του έκανε τρισάγιο, αλλά το ανέθεσε ο Μανώλης ο Σαγκριώτης του Καρά να παρουσιάσουν παριανά τραγούδια που είχε εκείνος ως συλλογεύς. Ναι. Παραγγέλνει ο Μανώλης ο Σαγκριώτης, ο καθηγητής του Καρά, το 34 πια ήταν μεγάλος ο Καράς, ήταν 30 χρονών, 31. Του παραγγέλνει... Το 1908 νομίζω, έτσι. Του, ο Καράς ήταν το 3. Το 3. Ο Μανώλης ο Σαγκριώτης μπορεί να ήταν το 1800 κάπως, γιατί πέθανε πολύ αργότερα, πέθανε μετά τον πόλεμο. Και του παραγγέλνει του μαθητού του να παρουσιάσουν παριανά τραγούδια στον Πανασό. Μπαίνει λοιπόν έξαλλος μέσα ο Κωνσταντίνος Ψάχος. Τι είναι αυτά, αυτοί οι νέοι, οι απαράδεκτοι, οι μη έχοντες εμπειρία γύρω από τα τραγούδια που δεν ξέρουν να τα γράψουν για να τα παρουσιάσουν. Αυτά μου τα έλεγε ο Καράς ο ίδιος. Μου λέει, εγώ μου λέει ατάραχος, γυρίζω και λέω στο ακροατήριο, αγαπητοί μου Παριανοί και Παριανές, είναι τα τραγούδια σας όπως σας το παρουσιάζουμε. Ναι, φωνάζαν από κάτω, λέει. Ναι, εξαιρετικά και ωραία και απίθανα. Γιατί έγινε τώρα αυτό? Αυτό το ανακάλυψα μετά από αρκετά χρόνια. Παραγγέλνει ο Μανώλης ο Σαγκριώτης το 1925, παραγγέλνει στον Ψάχο να του γραφτούν δημοτικά τραγούδια, ένα μέρος των δημοτικών τραγουδιών από την πλούσια συλλογή, λέει, που είχα εγώ, λέει ο Μανώλης ο Σαγκριώτης. Πλην πέρασαν 5 έτη και δεν γνωρίζω ακόμα τι απέκαμε ο φίλτατός μου Κωνσταντίνος Ψάχος. Προφανώς είχε γιορτές στο Καλλιμάρμαρο, ίσως σε άλλα θέατρα, και αυτός έγραφε τα χωρικά, γιατί ήταν μεγάλος μουσικός. Αυτόν τον φέρανε με φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού από την πόλη το 1905-1906 εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, ήταν μεγάλος μουσικός και από αυτόν διδαχτήκανε πολλές λεπτομέρειες. Πώς είναι οι ρυθμοί, διήμβος, διτρόχιος κτλ. Κτλ. Πώς ορίζονται, πώς γίνονται, πώς καταγράφονται. Δηλαδή ο Ψάχος έγραφε φοβερά πράγματα. Και έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία, περίμενε ο Μανώλης ο Σαγκριώτης να βγει το βιβλίο. Δίνοντας, λέει, ένα μέρος της μεγάλης συλλογής που είχε. Το βιβλίο δεν έβγαινε. Και προφανώς ο Σαγκριώτης, αγανακτισμένος, τα παράγγειλε στο μαθητή του. Αυτή ήταν η ιστορία και έγινε στο Πανασό το 1934-30. Δηλαδή η παρέμβασή του είχε κάτι το προσωπικό και όχι... Ναι, αλλά ο Καράς, παρόλο που ήταν 31 χρονών, τα κατάφερε αυτό πάρα πολύ καλά, αυτό θέλω να πω. Και από εκεί και πέρα βέβαια, τώρα γυρίζουμε στην Πάρο πάλι ξανά, πήγαμε και στις Λεύκες, είδαμε εκεί τα... Καταγράψαμε γυναίκες, γιαγιάδες, νέους, παππούδες, ανθρώπους που παίζανε τσαμπούνα, παίζανε ντουμπάκια στις Λεύκες, κοπέλες που τραγουδάγανε διάφορα, αγεράνους, καλαματιανούς κτλ. Κτλ. Είχε ήδη αποκτήσει τα μηχανήματα που κατέγραφε, έτσι δεν είναι? Με τα μηχανήματα πάλι είναι μια άλλη φοβερή ιστορία.
Είχαμε πάει μια φορά στην πλατεία Κλαθμόνος, όχι Κλαθμόνος, πλατεία ούτε, Κάνικος. Στην πλατεία Κάνικος να αγοράσουμε μηχανήματα, ένα στεροφωνικό μεγάλο. Και λέει εκεί στον μεγάλο επιχειρηματία που ήταν εκεί, τον μαγαζάτορα, του λέει θέλω ένα πάρα πολύ καλό στεροφωνικό και να είναι και φτηνό. Του λέει, κύριε Καρά, τι ζητάτε τώρα, πώς είναι δυνατόν να συνδυαστούν όλα αυτά. Του λέει, άκου να σου πω κάτι, του λέει. Είναι ένας και ζητάει το θέατρο, ένας θεατρός να σου πω, ζητάει το θέατρο για 25 χρόνια. Του λέει ο ιδιοκτήτης του θεάτρου, λέει, μα 25 χρόνια τι το θέλετε. Κλείστε το για 5 και έχει ο Θεός, θα δούμε. Όχι, του λέει, εγώ το θέλω 25 χρόνια. Συγγνώμη, του λέει, Χριστίνα, γιατί τον έδωσε, ήταν μεγάλος. Συγγνώμη, του λέει, πόσο χρονό είσαι. Λέει 75. 75 του λέει και ο Θεός, έχει κάνει συμβόλαιο με το Θεό, ρε παιδί μου, ότι θα ζήσει 100 χρόνια. Το δείχνει το μεράκι του προφανώς. Και βέβαια βγαίνουν τώρα κάποιοι σύγχρονοι και λένε ναι, αλλά δεν είχε τα άριστα μηχανήματα. Ρε παιδιά, μη λέτε τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος από το υστέρημά του προσπαθούσε να αγοράσει τα καλύτερα μηχανήματα. Και εδώ μου δίνεται μια ευκαιρία να πω το εξής. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρει πραγματικά, ο πατέρας μου ήταν ράφτης. Λοιπόν, ξέρετε τι έκανε ο Σίμων ο Καράς. Του πήγαινε τα παλιά του τριμμένα σακάκια που ήταν τριμμένος εδώ ο γιακάς, να τους γυρίσει το γιακάνο κάτω για να μην φαίνονται. Μάλιστα. Τότε τέτοιες θυσίες έκανε. Προκειμένου να έχει 5 δραχμές, να πάει να αγοράσει ένα μηχάνημα, να πάει με κόπο και με αγωνία σε όλα τα κακοτράχαλα μέρη της Ελλάδος, από τα νησιά μέχρι την Ήπειρο και τη Μακεδονία και τη Θράκη, να καταγράφει συνέχεια. Και από ό,τι γνωρίζω και το προηγούμενο χρονικό διάστημα που δεν διέθετε μηχανήματα, τα κατέγραφε με το χέρι. Ειδικά όταν πήγαινε σε μέρη που δεν είχαν ρεύμα. Μάλιστα. Ούτε εκείνος είχε μαγνητόφωνα, δηλαδή μου δώσανε να φτιάξω ένα CD της Κίμης. Είχε πάει σε ένα χωριό, δεν μπορώ να θυμηθώ το ακριβώς το όνομα, και εκεί δεν είχε ρεύμα. Λοιπόν, μου δώσανε ένα ντοσιέ με 99 σελίδες. Από εκεί βγάλαμε τα κουνιά, διαβάζοντας εγώ, ναι, διαβάζοντας. Παρασημαντική. Με τη Βυζαντινή παρασημαντική. Που έγραφε όπως γράφουμε το Πάτερ ημών εμείς. Τόσο άνεση είχε να γράψει οποιοδήποτε. Μια απλή επιστολή προς κάποιον. Ένα οποιοδήποτε ρυθμό, γρήγορα και άμεσα. Και με ορθογραφημένο τρόπο. Γιατί το δύσκολο είναι πώς γράφεις ορθογραφημένα. Μου έλεγε εσύ, Μαρολάνη, μου ξέρεις τι θα κάνεις, παιδί μου, για να μάθεις να γράφεις. Θα κάνεις αντιγραφές. Αντιγραφές βυζαντινής μουσικής και δημοτικών τραγουδιών. Μετά την οδηγία λοιπόν αυτή, τι έκανα εγώ. Είχα ένα παλιό μαγνητοφωνάκι μικρό και μέσα στο μαγνητοφωνάκι αυτό έγραφα, τραγουδούσα δηλαδή, τα τραγούδια των μεθόδων, από την πρώτη μέθοδο. Τα διάφορα, του πλαγιού τετάρτου, γιατί από εκεί ξεκινά, του πρώτου, του λεγέτου κτλ. Κτλ. Μέσα στο καράβι που πήγαινα και κάναμε διαδρομές Πειραιάς, Πάρος, Πειραιάς, έγραφα μετά, ορθογραφημένα όσο μπορούσα, τα τραγούδια. Από μνήμης. Από μνήμης. Ναι, όχι από μνήμης. Από αυτά που είχα γράψει εγώ ίδιο στο μαγνητόφωνο. Μετά λοιπόν άνοιγα το βιβλίο του Καρά, γιατί αυτό το έβαλε με πεταστή και δεν το έβαλε με ολίγο. Γιατί το έκανε έτσι και το έκανε. Τι είναι το λίγισμα, τι θέλει να κάνει εδώ. Για να μάθετε την ορθογραφία. Για να μάθω την ορθογραφία. Για να μάθω να καταλάβω πώς χρησιμοποιεί τα σημάδια. Γι' αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Γι' αυτό έχω γράψει εκατοντάδες, μην πω και ορισμένες χιλιάδες, δημοτικά τραγούδια που είναι μέσα στη δερματοκάμαρα μου. Όσα δηλαδή δεν μπορούσα να βρω από τις μεθόδους, εν τω μεταξύ είχα και ένα παλαιότερο μαθητή, τώρα πια τα τελευταία χρόνια, που είχε τέτοιο πάθος, που διάβασε όλα τα τραγούδια όλων των μεθόδων. Μάλιστα. Εδώ. Ερχότανε και έγραφε κιόλα ένας Νεκτάριος Γιαννόπουλος. Σας το λέω γιατί μπορεί να χρειαστείτε καμιά φορά αυτά που δίδαξα εγώ και είπα πού και πού θα τα βρούμε. Αυτός έχει γράψει χιλιάδες ώρες από τα διάφορα τραγούδια που του έλεγα. Μου λέει, μπορείς να πεις αυτό το ποντιακό στον κανονικό ρυθμό. Βεβαίως, του λέω. Τάκ, τάκ, το έλεγα λοιπόν αυτό. Τρενόταν το παιδί, σου λέει, πώς τα λέει αυτός. Λέω, παιδάκι μου, άκου να σου πω. Δεν είναι ότι το κάναμε μάθημα. Τα λέγαμε μετά μες στο σύλλογο. Μάλιστα. Εδώ ήθελα να μας συνοψίσετε ποια ήταν η σημαντικότερη συμβουλή του Σίμωνα Καρά στην ελληνική μας μουσική, παραδοσιακή και βυζαντινή όπως λέμε τώρα, ή εκκλησιαστική τόσο το φώτερο,
και πώς συγκεντρώθηκε όλη αυτή η εργασία και μου έχετε αναφέρει και ιδιωτικά με ποιο τρόπο συμμαζεύτηκε και συγκεντρώθηκε αυτή η εργασία στις μεθόδους ειδικά που αναφέρατε και που συνέβαλαν και ουσιαστικά αποτελούν από ό,τι έχω καταλάβει τον κορμό της θεωρητικής τουλάχιστον εργασίας πέρα από την πρακτική και από τα άλλα συγγράμματα του δασκάλου. Το 63 που σας είπα που ήρθα εδώ, ξεκίνησαμε τα μαθήματα, ήταν πέντε, δεν είμαστε πολλά, 5-6 παιδιά είμαστε και με είχε παρακαλέσει την ώρα που γράφει το μάθημα στον πίνακα, ένα μαύρο πίνακα με κυμολία, εγώ να γράφω στο τετράδιο και από το πίσω μέρος να έχω ένα καρμπόν και να του δίνω το χαρτί από το καρμπόν. Και έτσι μάζευε το υλικό μάθημα με μάθημα. Τώρα τα βρίσκω και έψαχνα προηγουμένως να βρω και εκείνο το πρώτο βιβλίο, γιατί το κράτησα, το τετράδιο αυτό το κράτησα, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω. Και από εκεί έβγαλε τα θεωρητικά 20 χρόνια αργότερα, το 84. Από το 64 στο 84. Είναι τα βιβλία που κι εγώ ως υπεύθυνος στο πολιτείο του Κέντρου Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής, που είναι ουσιαστικά η διάδοχη κατάσταση του Συλλόγου προς διάδοση, ύστερα από την ίδρυσή του από την κυρία Αγγελική Καρά, τα θεωρητικά τα οποία ακόμα βρίσκονται εν χρήση, που αποτελούνται από 2 τόμους τα θεωρητικά και από 4 τόμους οι τάξεις, οι ξεχωριστές, που ονομάζονται μέθοδος της ελληνικής μουσικής. Και το αλφαβήτα βέβαια, πρώτη βήτα. Ναι, που είναι η χρωματική και η κύρη. Συμπεριλαμβάνουν όλη τη θεωρία και όλη την πρακτική εξάσκηση και για την ελληνική μουσική παραδοσιακή, αλλά και για την εκκλησιαστική, σωστά. Ναι, απολύτως σωστά. Έχει διαβάσει όλα τα αρχαία συγγράμματα όλων των μουσικών της αρχαιότητας και όλα τα σύγχρονα συγγράμματα και κυρίως μου λέει το εξής. Πήγαινα στο Άγιο Όρος, στη Μονή Κοτρομουσίου ας πούμε, και έμεινα μου λέει 6 μήνες. Μάλιστα. Νυχθημερών εκεί. Να πάω να παρακολουθώ τους γέρους, τι λένε, πώς το λένε, τι κάνουν και εκείνοι μου λέει μπλα μπλα μπλα, διαβάζανε ψαλμούς, αλλά εγώ είχα το νου μου να δω μελωδίες. Μόλις που είναι μέλος να το μόλις που είναι, ναι, με έναν τρόπο να το καταγράψει. Και με φοβερές θυσίες δηλαδή και τρομαθιές προσπάθειες να δει όλα τα θεωρητικά. Δηλαδή ο Καράς ήξερε όλα τα θεωρητικά όλου του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, τι θα πει, λέει, ξέρω τα θεωρητικά θεωρητικά. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε το ζουμί της υποθέσεως, όταν πέθανε το 99, 26 Ιανουαρίου του 99 πέθανε, εγώ ανέβαινα στο σπίτι βέβαια, γιατί είμαστε, μας είχε σαν παιδιά, και βλέπω ένα τραπέζι γεμάτο φιλμάκια. Λέω, είσαι Αγγελικής, τι είναι τα φιλμάκια αυτά, κύριε Αγγελική. Δεν μπορούσε η Μανουλάκη μου να πάει στην Αγία Πετρούπολη, απαγορευόταν τότε, και ζήτησε μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών να του φωτογραφίσουν τα θεωρητικά της βιβλιοθήκης, να τα μελετήσει και αυτά. Αυτά τώρα για όσους νομίζουν ότι ήταν ένας ψάλτης κι αυτός και κάτι τι ήξερε. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω, δεν θα ξεχάσω το εξής. Ήταν τα 1970 και είμαστε σε ένα μουσικολογικό συνέδριο στο αμφιθέατρο της νομικής σχολής, στην Οδό Σόλωνος. Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και τα λοιπά. Ήταν ο Μάρκος ο Δαργόμης δεξιά, ο Καράς στο κέντρο και εγώ αριστερά. Ο Καράς δεν ήξερε ούτε γαλλικά ούτε αγγλικά. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ξένες γλώσσες. Άκουσα όμως το όνομά του. Λέει, βρε Μάρκο, του Δραγούμη. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μάρκος ο Δραγούμης άρτιε λοιπόν, ναι, μαθητής του Σίμωνα Καρά και αυτός. Ήταν μουσικός ερευνητής και καταγραφέας και αυτός, πολύ σημαντικός, όπου πέρασε βέβαια από το Σίμωνα Καρά, όπως είπαμε, αλλά ανήκει και στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο. Ήταν ο υπεύθυνος του μουσικού. Ναι. Ήταν ο υπεύθυνος. Το γνωστό μας και ως στέλεχος στο κέντρο και πρόεδρο, στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Πρόεδρο, ναι, νομίζω. Ναι. Ήμασταν λοιπόν στο συνέδριο που συμμετείχε ο Σίμω Καράς και ο κύριος. Οπότε λοιπόν γυρίζει ο Καράς και λέει στο Μάρκο, τι θα είναι βρε Μάρκο αυτή, άκουσε το όνομά του. Άκουσε το όνομά του. Και λέει, έχουν ένα χαρτί, λέει εκεί πέρα, φέρ το εδώ. Ένα χαρτί του 17ου αιώνα, 18ου, δεν θυμάμαι ακριβώς.
παλαιοβυζαντινής γραφής. Είχε λοιπόν το χαρτί, το παίρνει ο Καράς στα χέρια και λέει να μας πει ο κύριος Καράς τι είναι αυτό το συν. Είχε ένα σταυρουδάκι δεξιά, δεξιά, πάνω. Τι είναι αυτό το συν, τι σημαίνει αυτό. Γυρίζει λοιπόν ο Καράς και του λέει με απόλυτη σιγουριά και εκείνη να τρελαίνεσαι. Χρόνος 4 τέταρτα, δώστε εκεί πέρα. Δηλαδή πώς να βγεις να πεις μετά, αυτός είναι ωραίος ψάτζι γιατί έχει ωραία φωνή, αυτός τα καταφέρνει στη ιδέα της χοροδίας, αυτός εδώ μιλούμε για ένα θηρίο το οποίο δεν μπορεί να σταθείς καθόλου δίπλα του. Πώς να σταθείς. Γνωρίζω ότι ιστορικά υπήρξαν και πολλές αντίθετες φωνές ή εν πάση περιπτώσει συνάντησε πολλές αντιστάσεις και πολλές αντιστάσεις και πολλές κόντρες και πολλές. Διαθέταν, θέτω το ερώτημα, διαθέταν άραγε αυτοί οι κριτικάροντες τα προσόντα και τις γνώσεις να κριτικάρουν έναν μουσικολογιότατο σαν τον Σίμωνα Κάρα και όχι μόνο, ένα θηρίο όπως είπατε. Δεν θα μπορούσαν. Άρα δεν θα μπορεί να οφείλεται και αυτή. Και όταν δεν μπορεί να φτάσει κανένας, από εκεί και πέρα αρχίζει και αποδομή. Προσπαθεί να αποδομήσει. Αυτός είναι ο τρόπος. Δηλαδή έχω παραδείγματα ας πούμε που μου ακούγανε να ψέλνω και λέγανε καθηγητές πανεπιστημίου τώρα, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, τι ωραία ψάνετε κύριε Χωνιού, τι έτσι μεθοδικά, συστηματικά, να ρέει η φωνή, να ρέει το μελόδημα κτλ. Κτλ. Πού μάθατε, στο Σίμωνα Καρά, ως αυτόν τον άνθρωπο που είναι έτσι. Ναι. Τόσο πολύ αντίδραση. Τόσο πολύ αντίδραση. Για το όνομα. Χωρίς να ψάξουν να βρούνε τι έκανε το όνομα αυτό και τι είπε και τι κατέγραψε. Το ένα κομμάτι της εκκλησιαστικής μουσικής είναι αυτό. Πάμε τώρα, επειδή πρέπει να συντομεύουμε, να σας πω λίγο για τα δημοτικά τραγούδια. Πολύ ευχαρίστω. Είμαστε στη ραδιοφωνία και παίρνει μια κυρία τηλέφωνο. Λέει ένα παράδειγμα να βάλετε αυτό το Χρήστο, τον Ταβέλη και τα λοιπά, τον αρχιλιστή. Ορίστε κυρία, τι θα μας πείτε. Αυτό, 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 αυτό. Αυτά είναι δημοτικά τραγούδια, είναι ποίηματα του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θέλησε να εξυμνήσει την ανδρεία του ανθρώπου αυτού. Δεν ασχολήθηκε με τα άλλα θέματα που λέτε εσείς. Αλλά αν θέλετε να σας απαντήσω και γι' αυτό, και αρχίζει ρε παιδιά, 10 στροφές από 10 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Να λέει για τον Χρήστο του Ταβέλη. Τι να πεις τώρα. Αφού έλεγα, για όνομα Θεού, βιβλίο έχει και το διαβάζει. Πώς το κάνει αυτό. Αυτή είναι ένας ποταμός γνώσης. Αυτή επευκαιρία είναι η άλλη καριέρα που κάνει ως ραδιοφωνικός παραγωγός, η οποία ξεκινάει από και να σας πω πώς. Για να το ενημερώσουμε το. Να σας πω πώς ξεκίνησε. Μου τα έλεγε ο ίδιος. Είναι 1938 και του παραγγέλνει το κράτος να είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος των χωρών και των τραγουδιών στο Καλλιμάρμαρο που θα γινόταν η μεγάλη ετήσια γιορτή, ας πούμε. Την οποία βέβαια διοργάνωνε ο Μεταξάς. Μάλιστα. Ο Καράς με τη γνώση του, γιατί ήταν τελειόφυτος νομικής, μου έλεγε ότι Μανολάκη πηγαίναμε εκεί, διαβάζαμε τα μαθήματα, λέγαμε τα μαθήματα, μας περνάγανε, αλλά δεν καταλαβαίναμε και τίποτα. Σιγά. Και δεν τέλειωσε ποτέ τη νομική, του λείπανε κανένα δυο μαθήματα. Ήταν όμως ικανότατος να γράφει επιστολές, να γράφει γρήγορες περιγραφές τοπίων και καταστάσεων άμεσως. Λοιπόν, κάνει μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση των δημοτικών τραγουδιών, ήξερε λεπτομέρειες από τις στολές, από τα όργανα, ναι. Λοιπόν, και ο Μεταξάς τρελάθηκε. Και λέει, φωνάξτε αυτό το παιδί που είναι εκεί, ποιος είναι στο μικρόφωνο. Έχει το Καράς, του λέει, εσύ παιδί μου πού δουλεύεις, λέει στο Υπουργείο Προνοίας. Εσύ του λέει, κατακόνες εκεί. Πού θες να πας. Λέει, εγώ θα ήθελα να δουλέψω στη ραδιοφωνία. Τη Δευτέρα να πάρει πια δουλειά, του λέει. Και έτσι μπήκε ο Καράς στη ραδιοφωνία και εκείνος δημιούργησε το τμήμα δημοτικής, παραδοσιακής και εκκλησιαστικής μουσικής. Δεν υπήρχε τίποτα. Γνωρίζω το 1903. Το επιβεβαιώνεται ότι είχε και μία αντιστασιακή δράση την εποχή των Γερμανών που είχαν καταλάβει και τη ραδιοφωνία φυσικά. Γνωρίζετε κάτι για αυτό. Όχι, όχι, δεν το ξέρω αυτό το θέμα. Δεν έτυχε να μου πει τίποτα. Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ καλά, αλλά νομίζω ότι κάποιος προσπάθησε να του πει ότι δεν μπορείς να βάλεις αυτό το είδος τη μουσική και γενικά όταν συναντούσε πόλεμο στο να βάλει
την παραδοσιακή μας μουσική, έδινε τη μάχη του και συνήθως την κέρδιζε ή αποχωρούσε εις ένδειξη διαμαρτυρίας. Τώρα που το λέτε, κάτι μου είχε πει και η Γενική, αλλά πραγματικά δεν έχω έτσι καθαρή άποψη γι' αυτό. Επιφυλάσσομαι, κάπου το έχω διασώσει και εγώ και νομίζω ναι. ότι μπορώ να το διηγηθώ όταν μελετήσω λίγο στις σημειώσεις μου. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ραδιοφωνία, το τμήμα αυτό, και εξασφάλισε με τον τρόπο αυτό και ορισμένα μικροποσά, αλλά τα εξασφάλισε για ανθρώπους όπως ήταν, ας πούμε, ο μεγάλος δεξιοτέχνης του, ο Νίκος Στεφανίδης. Το Χριστοκανονάκι. Όλα αυτά και πολλά από αυτά που αναφέρετε, αναφέρονται στο βιβλίο που έχετε εκεί πολύ ωραία στολισμένο, Σίμων και Αγγελική Καρά της Αριέτας. Παλιατσάρα. Παλιατσάρα. Είναι εκδόσεις με έναν άνδρος, ναι. που μπορούν οι ακροατές και οι θεατές μας να το ζητήσουμε, είναι εκδόσεις με άνδρος. Δεν διαφημίζουμε το βιβλίο, απλά σας το δίνουμε ενημερωτικά και έχει και ένα ηχητικό CD στο οποίο περιλαμβάνει με το Σίμωνα Καρά, στο οποίο περιγράφεται και όλο το χρονολόγιο, είναι σαν λεύκομα της ζωής του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά, με πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό και πάρα πολλά στοιχεία κομβικά της ζωής του δασκάλου. Μπορείτε επίσης να το προμηθευτείτε από το Kepen Shop, όπου είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Kepen, της διαδόχου καταστάσεως του Συλλόγου Προσδιάδοσης της Εθνικής Μουσικής, του Κέντρου Έρευνας και Προβολής της Εθνικής Μουσικής. Θα ήθελα να πω λοιπόν γι' αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο και τη διαδικασία της ραδιοφωνίας. Το 69 με 70 είχε εμένα δίπλα στη Δόμνα Σαμί, όπως σας έλεγα και πριν. Μετά από μένα, όταν εγώ στο τέλος του 70 πήγα στο στρατό, πήρε τη γυναίκα μου, τη Χριστίνα Παπαθανασίου Γανιώτη. Την έβαλε και εκείνη εκεί. Προφανώς με σκοπό, γιατί μας θεωρούσε παιδιά του, ανέλαβε το γάμο μας μετά από τις βαπτίσεις των παιδιών μου κτλ. Έχω πολύ αρχείο και εικόνα και ήχο από όλα αυτά που σας λέω. Οικογενειακό, να πούμε. Ναι, αλλά με το σίγουρα κανένα πρωτοστατώντα, ας πούμε, σε όλα αυτά. Αυθορμήτως να σας διακόψω ναι. πάλι. Τι γίνεται, είπατε Δόμνα Σαμίου, Μάρκος Δραγούμης. Για πείτε μερικά ονόματα ακόμα που μπορεί στο ευρύτερο κοινό να είναι γνωστά και που γνωρίζω βεβαίως και τη βάζω, ας πούμε, την ερώτηση προβοκατόρικα, για να δούμε ποια είναι η έκταση προσώπων, μαθητών και ποια είναι η έκταση της εξάπλωσης αυτού του έργου που έκανε ο Σίμωνας Καράς για τα ελληνικά δεδομένα. Όλοι οι τραγουδιστές, όλοι οι οργανωμένοι, να πούμε τον Αηδονίδη, να πούμε τον Δοητσίδη, να πούμε τον Χρήστο τον Πανούτσο, να πούμε την Δωδεκανήσια, την Καραμπεσίνη, να πούμε ορισμένες κοπέλες, την Κουταλιάγκα, την Μαρία, την Βαρβάρα. Ξανθίπη Καραθανάση. Όλοι οι τραγουδιστές της ραδιοφωνίας εκείνης εποχής, γιατί ο Καράς κατάφερε γύρω στο 56, 57, 58, 59, 60 και έκανε τους περίφημους ελληνικούς αντιλάλους. Ήταν προρχόταν, ο τέτοιος εκπομπής. Ναι, προρχόταν οι μεγάλες μπομπίνες, προρχόταν οι άνθρωποι και γράφανε από όλα τα μέρη της Ελλάδος. Τα οποία σώζονται στο αρχείο της ΕΡΕ. Τα οποία πρέπει να σώζονται και τα οποία κατάφερε με κάποιο τρόπο μετά από πολλά χρόνια, γιατί αυτά ήταν ιδιοκτησία της ραδιοφωνίας, αλλά κατάφερε με κάποιο φίλο να τα έχει το ΚΕΠΕΜ τώρα. Τα έχει το ΚΕΠΕΜ και το ΚΕΠΕΜ έχει περίπου 20.000 tracks, δηλαδή 20.000 κομμάτια, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί και τα οποία και η εργασία αυτή όλη που έχει παραχθεί από το Σίμωνα Καρά συνεχίζεται με τις νεότερες εκδόσεις που έχει το ΚΕΠΕΜ και τις επανεκδόσεις, αλλά και τη διάθεση μέχρι και των βινιλίων, αλλά και των κασετών τα οποία βρέθηκαν και υπάρχουν στις αποθήκες, όπου στεγάζεται και το ΚΕΠΕΜ, που είναι και κληροδότημα ουσιαστικά στο ΚΕΠΕΜ, στην κατοικία του πλέον μετά στην Έρσης και στο λόφο του Στρέφη. Ναι. Και το Οδείο του και το Εκκλησάκι. Ναι, ναι. Ήθελα λοιπόν να πω... Συγγνώμη, είπατε μερικά ονόματα της παραδοσιακής μουσικής, αλλά θέλω να μας πείτε και μερικά ονόματα του ψαλτικού χώρου, που μαθήτευσαν και που επέδρασε επ' αυτόν η διδασκαλία του δάσκαλου. Ο πρώτος και ο κύριος, αλλά ήθελα να πω πριν για τις δύο κοπέλες, για να ξέρουν και για την έκδοση αυτή. Όταν λοιπόν και εγώ και η σύζυγός μου, η Χριστίνα Χανιώτη Παπαθανασίου, φύγαμε από τη ραδιοφωνία, τη θέση μας κατέλαβε η Φευγονία Ρεβίθη και η Παλιατσάρα η Αριέτα.
Αυτές οι δύο κοπέλες συνεχίσανε την προσπάθεια αυτή, γιατί μετά έβγε και ο Σιμωνοκαράς, έβγε και η ραδιοφωνία, η Δόμνα, έβγε και η Αγγελική, όλοι εμείς οι παλιοί ας πούμε φύγαμε. Και συνεχίσαν αυτές τις δύο κοπέλες. Θέλω να σας πω λοιπόν για την παλιατσάρα, την Αριέτα, ότι ως διάδοχος ημών, δηλαδή μου και της συζύγου μου, ήταν το καταλληλότερο πρόσωπο, με τις περισσότερες εμπειρίες, άμεσες, και πληροφορίες φυσικά από την κυρία Αγγελική, να εκδώσει αυτό το υπέροχο βιβλίο. Μάλιστα. Το οποίο το δόρισε η κοπέλα, το έχω διαβάσει εγώ και είναι πραγματικά υπέροχο. Θέλω να μας πείτε όμως και για το ψαλτικό χώρο. Ψαλτικό χώρο. Όπου έχω καταλάβει ότι όποια πέτρα και να σηκώσει, πάλι ο Σίμων Καράς κρύβεται από πίσω. Εγώ ως ξενογός του μουσείου του ΟΤΕ έτυχε να κυκλοφορούμε στα Χανιά της Κρήτης, στη Θράκια πάνω, στην Μακεδονία, στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Ιγουμενίτσα. Πήγαινα στα ψαλτήρια ως έτσι θεατής, ας πούμε, να παρακολουθήσω εδώ πώς είναι το ψαλτήρι. Και έβλεπα πρωτοψάλτες και είχαν τα κείμενα του Καρά. Για να μην πούμε για τα μουσικά γυμνάσια, τα μουσικά πανεπιστήμια. Εκεί διδάσκεται αυτό το μεγάλο θεωρητικό των περίπου 700 σελίδων, λέει ο Καράς, κάνοντας τον πρόλογο, ότι μετά το μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου, το 1832, ο Δής Άρος ασχολήθηκε με το θεωρητικό της ελληνικής μουσικής. Όπου κάνει, νομίζω, είναι από τους πρώτους που κάνουν το συνδυασμό εκκλησιαστικής και παραδοσιακής μουσικής ως δύο φτερούγες, ας το πούμε, του ιδίου... Ή δύο κλονάρια του ιδίου δέντρου. Του ιδίου δέντρου. Ναι. Δηλαδή κάνει άμεσα το συσχετισμό. Άμεσο συσχετισμό, ναι. Αυτό είναι το πάρα πολύ σπουδαίο. Θέλω να μας πείτε μερικά ονόματα είτε απελθόντων από τη ζωή ψαλτάδων, ή σημερινών ενδράσει που θύτευσαν στο Ο πιο κάνει. Σπουδαίος και ο πιο Χωρίς ακουστός. Να κανείς, αν το ξεχάσουμε. Ο πιο σπουδαίος και ο πιο ακουστός που δεν είναι πια στη ζωή ήταν ο Λυκούργος, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του μόνο. Λυκούργος Αγγελόπουλος. Ο Λυκούργος Αγγελόπουλος. Αφιέρωσε όλη τη ζωή του σε αυτό. Δηλαδή, επειδή είμαστε πολύ φίλοι με τον Λυκούργο, εγώ βέβαια είμαι το 63, αυτός ήρθε γύρω στο 72 στον Καρά. Και ο καημένος ο Λυκούργος είχε μάθει από κάποιο άλλο οδείο, νομίζω το κρατικό Θεσσαλονίκης, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχε μάθει ήδη και έπρεπε να διώξει τις παλιές του γνώσεις και με μεγάλο σεβασμό να παρακολουθεί πώς είναι αυτά τα σημάδια ποιότητος που λέμε. Πώς θα κάνουμε που, για να μην πω το οδείο, αλλά σε κάποιο οδείο σπούδασα και εγώ για να έχω ένα πτυχίο, μας απαγορεύανε. Όχι αυτά, μην κάνετε στολίδια μέσα στις νότες. Ό,τι ανεβαίνει και ό,τι κατεβαίνει. Όχι, άρα δεν είναι έτσι. Έχουμε λοιπόν μία παρέμβαση στο να μην αλλοιωθεί η ελληνική μουσική. Ναι. Και πάρει το, θα λέγαμε, τον τετραγωνισμό που κάνει η δυτική μουσική. Ακριβώς αυτό. Μου λέγει ο Καράς. Τα μικροδιαστήματα. Μου λέγει ο Καράς το εξής. Η μουσική μας στηρίζεται σε δύο πόδια. Ποια είναι αυτά τα δύο πόδια? Είναι οι γραπτές μαρτυρίες και από την άλλη μεριά είναι η παράδοση, η ζωντανή παράδοση. Αυτό δεν το διαγράφουμε. Και κάποια στιγμή ξένοι μουσικολόγοι ήρθαν, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς χρονολογίες, αλλά έλεγε, άκου τώρα Μανολάκη εδώ πέρα το Αναστάσιο σήμερα. Αναστάσε ο σήμερα λαπρι. Αυτή που ήταν είναι η κατάσταση που παρέλαβε... Όταν... Όχι που παρέλαβε, που λέγανε οι Ευρωπαίοι μουσικολόγοι για την ερμηνεία της Βυζαντινής μουσικής, κοιτάζοντας μόνο τα χαρτιά. Μάλιστα. Αυτό το σημείο ανεβαίνει τόσο... Μου λέει, πού είναι η τονικότητα του ήχου αυτού? Πού είναι, οι ενδιάμεσες καταλήξεις? Και συμβαίνει και με την πίστη μας. Αν αφαιρέσουμε την παράδοση, ναι, χάνεται όλο το νόημά της και ερμηνεύεται σχολαστικά. Γι' αυτό λοιπόν παρακολουθούσε τους καλογέρους που λέγαμε πριν. Μάλιστα. Παρακολουθούσε τους ψάλτες, πώς το λένε στο Βόλο, στην Θεσσαλονίκη κτλ. Κτλ. Και όλα αυτά προσπαθούσε να τα βάλει σε ένα κωδικοποιημένο τρόπο. Γι' αυτό κάνει πλήρη ανάλυση μιας πεταστής. Και λέει έξω πεταστή, έσω πεταστή, εκείνο το άλλο, το άλλο, το άλλο, πώς θα το κάνουμε. Για πείτε μας και άλλα ονόματα και σημερινών ψαλτάδων και απελθόντων πάλι. Επιμένω σε αυτό γιατί. Ναι, ναι, όχι, καλά κάνετε. Ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει από αυτά που έχει ακούσει και από αυτά που έχει δει. Δηλαδή, Νόνης, από ό,τι γνωρίζω, Αγγελίδης,
Ιωάννης Αρβανίτης. Σας τα λέω για να βοηθήσω. Γιώργος Κωνσταντίνου, Γιώργος Κωνσταντίνου. Ναι. Στον ψαλτικό κόσμο αυτή τη στιγμή, το 80% που θα γνώριζε και κανείς. Όλοι οι μαθητές αυτών. Και μαθητές. Δηλαδή, συντελέσαν και μαθητές του Σίμωνα Καρά. Ναι. Και οι μαθητές τους πλέον έχουν στελεχώσει. Το 1976 γίνανε τα 25 χρόνια του γάμου τους. Ο Καράς είχε παντρευτεί το 50. Λοιπόν, μου ζήτησε. Που κάνουμε μια παρένθεση εδώ, ναι, που πώς παντρεύτηκε, με ποιο τελετουργικό. Δεν ξέρω πώς κατάφερε και πήρε άδεια και ζήτησε να παντρευτούν στην Ιερά Μονή Δαφνίου, που εκείνη την εποχή ήταν αρχαιολογικός χώρος. Μουσείο θα λέγαμε. Μουσείο, δεν μπορούσε να ανοίξει με κανέναν. Και είχε οργανώσει όργανα, είχε οργανώσει χοροδία, είχε οργανώσει ένα σωρό πράγματα και πάει μία ξένη δημοσιογράφος εκεί. Υπάρχουν τα ονόματα, τα γράφει και η Αριέτα στο βιβλίο. Εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα και του λέει γράψει, γράψει. Όχι λέει αυτός, φύγει, φύγει. Αλλά αυτή κάπως μετά τα κατάφερε και έγραψε ή 3,5 ώρες ή 4,5 ώρες ολόκληρη την τελετή αυτή, ο με τα όργανα. Ο οποίος έγινε εντός της Θείας Λειτουργίας, έτσι. Ναι. Άμα λέμε 3,5-4,5 ώρες. Ήτανε με λειτουργία, με γάμο. Ολόκληρο στο τελετουργικό. Μεταλαμβάνει νύφη και ο γαμπρός. Ναι. Φαίνονται, από τις φωτογραφίες φαίνονται αυτά. Εν τω μεταξύ, κουμπάρος ήταν ο Ανδρέας Βουρλούμης, αγιογράφος, γιος του οποίου ο Παναγιός Βουρλούμης μετά ήταν διευθύνων σύμβουλος στο ΤΕΠ, το 2004 μέχρι το 2010, κάπως έτσι. Λοιπόν, γίνεται αυτό και μετά από 2 χρόνια, το 52 δηλαδή, παρουσιάζεται τμήμα του ήχου αυτού, γιατί η εικόνα δεν υπήρχε, του ήχου αυτού του BBC. Και έλεγα στον Μιχάλη, τον Ματζούρη, ας πούμε, λέω, μήπως του δίναμε, το σημερινό πρόεδρο του ΚΕΠΕΜ, του δίναμε εμείς, εγώ δηλαδή, τα 25 χρόνια που έχω, γιατί ήμουν πρωτοστατών τότε στη χοροδία. Ο Λυκούργος, ο Αγγελόπουλος, ο Νόνης και τα λοιπά, ο Μάρκου. Συγγνώμη, ο Μάρκος. Ένα άλμα. Ήμασταν στο γάμο στο Δαφνίο. Ναι, τώρα ανακατεύονται όλα. Και αναφέρατε για την καταγραφή που έκανε η ξένη δημοσιογράφη, ναι, η οποία είναι κινηματογραφική ή... Όχι, είναι ήχος. Από ό,τι ξέρω είναι ήχος. Του BBC, ναι, από ναι, τον γάμο του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά. Αλλά στα 25 χρόνια είπατε ότι υπάρχει κάποιο υλικό. Υπάρχει κάποιο υλικό, λοιπόν, το οποίο το έχω εγώ εδώ. Και πάλι κατά κάποιο τρόπο συνωμοτήσαμε με την κυρία Αγγελική, γιατί ο Καράς δεν ήθελε να γράφεται τίποτα από όλα αυτά. Κάναμε εκδηλώσεις δεξιά-αριστερά κτλ. Όταν έβλεπε, έβαζε τον υπεύθυνο εκεί του συλλόγου και πήγαινε να του πει να το σβήσει αυτό που έγραψε. Ενώ εκείνος πήγε και κατέγραφε τους πάντες, τον εαυτό του δεν ήθελε να τον καταγράψουμε. Τέλος πάντων, ναι. Και καταφέραμε, είχα ένα φίλο, πολυφίλο, με το μαγνητόφωνο και έγραψε μία ώρα ήχο και ένα φίλο πάλι κινηματογραφιστή, ο οποίος έγραψε 5-6 μικρές ταινιούλες, δηλαδή γύρω στα 10-15 λεπτά. Όπου γίνεται ολόκληρη γιορτή. Γίνεται ολόκληρη γιορτή στο ισόγειο του σημερινού χώρου, του ΚΕΠΕΜ, δηλαδή. Παίζουν ρόλο. Κάτω, πάνω, κάναμε απλώς ένα αγιασμό με τον Μητροπολίτη, τον Κλεόπα. Και μετά κατεβήκαμε στο υπόγειο, με τραγούδια και με το φλάμπουρο κτλ. Και μετά αρχίζει ολόκληρο γλέντι εκεί. Με χορούς, με τραγούδια, η κυρία Αγγελική στο κέντρο, τα κανάτια της συνήφης ας πούμε και τα λοιπά. Ο Καράς με την κουμπάρα και το κουμπάρο εκεί να κάθονται. Ο Μάρκος ο τραγούμης σε κάποια άκρη και αυτός είναι και αυτός εκεί. Έχουμε ζήσει απίθανες στιγμές, ασύλληπτες, όμορφες, συγκινητικές, οικογενειακές και με ανθρωποστηρία πραγματικά δίπλα μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μας να αναφερθούμε σε δύο σημαντικούς και άρτια εκλειπώντες μαθητές του δασκάλου του Σίμωνα Καρά, τον Γεώργιο Ρεμούνδο και τον Κωνσταντίνο Μάρκο. Είμαστε εξαιρετικοί φίλοι και με τον ένα και με τον άλλο. Αρχίσουμε από τον Κώστα. Ο Κώστας κατέβαινε κάτω και χόρευε τα τραγούδια της πατρίδος του, ας πούμε, με ένα πολύ ενθουσιώδη τρόπο, εξαιρετικά.
Μετά όταν μιλάγαμε μεταξύ μας και είδε ότι εγώ έχω σύστημα βυζαντινής γραφής, γιατί δεν το είπαμε αυτό πριν, αλλά οι πρώτοι πραγματικά οι οποίοι κάναμε βυζαντινή γραφή στον υπολογιστή, ήταν εγώ με τον πρωτότοκο γιο μου, είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου τώρα, αλλά κάνοντας τη βυζαντινή γραφή, μου ζήτησε ο Κώστας και κάναμε ένα ολόκληρο βιβλίο, του γράψα δηλαδή ένα ολόκληρο βιβλίο με δημοτικά τραγούδια και στη βυζαντινή γραφή και στο πεντάγραμμο. Εξαιρετικός. Προσπάθεια με τα παιδιά, με τα μαθήματά του, δεν σταματούσε πουθενά ο άνθρωπος. Και ο Γιώργος Ωρεμούντος επίσης πάρα πολύ φίλος, εξαιρετικός, ερχόταν εδώ να συμφάγουμε, να πάμε σε ταβέρνες και τα λοιπά. Κάποια στιγμή που χρειάστηκε να πάρουμε μέρος ως βυζαντινή χοροδία στην κόρη του Χρήστου του Δακτυλίδη, που παντρευότανε επίσης με ηθοποιό, μείνανε άναυδοι με τον τρόπο που ψάλαμε. Γιατί είμαστε της ίδιας σχολής. Λέει, εμείς είπαμε να έρθεις έτσι με κανένα βοηθό εκεί πέρα. Πήγαμε, ήταν ο Γιώργος ο Καραφίλης, επίσης εξαιρετικός μουσικός, υπέροχος. Ο Νίκος ο Λαζαρόπουλος. Ο Διάκος Μητροπόλεως Αθηνών επί πάρα πολλά χρόνια και καθηγητής εκεί στο ΚΕΠΕΜ, δίδασκε τα παιδιά δηλαδή, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει παπάς επειδή δεν είχαν αντίστοιχο διάκονο να τον αφήσουν να φύγει ελεύθερος από τη Μητρόπολη των Αθηνών. Δηλαδή τόσα πολλά άτομα και όλοι οι μαθητές αυτών που είπαμε τώρα, όλοι δηλαδή οι μαθητές που παίρνουμε μέρος στα 25 χρόνια του Καρά τον Ιανουάριο του 1976, όλοι αυτοί γίνανε καθηγητές και όλοι αυτοί διδάξανε. Αν δει κανένας τα πρόσωπα και μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα, μπορεί να καταλάβει γιατί μιλάμε. Έχει έρθει στην γνώση μου ότι υπήρξαν και πολλές αντιθέσεις και πολύ μεγάλη, θα το έλεγα με τον καλύτερο τρόπο, ζήμωση μέσα από μια μεγάλη, μέχρι και διχασμού θα λέμε, μέχρι επίπεδου διχασμού στα μουσικά μας πράγματα από την εμφάνιση του Σίμωνα Καρά και των μαθητών του. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Είμαι λοιπόν στην Λογκοβάρδα της Πάρου, πριν από αρκετά χρόνια. Ζούσε τότε ο Παπαμάρκος, ο θεωρούμενος Άγιος Παπαμάρκος Μανούλης, με τον οποίο συμψάλαμε, ήταν και ο Βασίλης Ονώνης, με κάλεσε να πάω εκεί ύστερα από πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν στο Διόνυσο. Και λέω στον Παπαμάρκο, τον Μανώλη, ότι ευρισκόμενος στη Λογκοβάρδα της Πάρου και ψάχνοντας τα αρχεία, εκεί είχε μια πολύ μεγάλη και ωραία βιβλιοθήκη Λογκοβάρδα, από χειρόγραφα βιβλία, από το 1500 δηλαδή, βρήκα μια καταπληκτική δοξολογία σε ήχο «Μακάμ σε ταραμπάν» κατά τους Οθωμανούς ή Ανατολίτες τέλος πάντων και κατά μας εναρμόνιο, χρωματικό και εναρμόνιο. Αυτή η δοξολογία ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα δοξολογία, χρωματική από το και μέχρι το πάνω πα, διατονική από το και μέχρι το ενδιάμεσο πα, δηλαδή το πεντάχορδο αυτό, και από το πα πάλι προς τα κάτω μέχρι το κάτω και ήταν πάλι χρωματική. Έλεγα λοιπόν στον Λυκούργο, τον φίλο μου τον Λυκούργο, τον Αγγελό Πλωρίση, πώς θα την ονομάσουμε αυτή. Μου λέει χρωματική και εναρμόνια, όπως το λέει, δεν έχουμε άλλο τρόπο, δεν ονομάζεται αλλιώς. Την παρουσιάσαμε σε μια ωραία εκδήλωση εκεί, βλέπω από Μάρκους ενθουσιασμένος, να το περιγράψουμε αυτό στον ορθόδοξο τύπο. Πρώτη σελίδα λοιπόν, ο κ. Γανιώτης, ο οποίος έκανε αυτό και τα λοιπά, που είναι και μαθητής του Σίμωνα Καρά, το βουτήξανε οι αντίθετοι, οι επίγονοι του Καρά που κάνουν αυτό, που χρησιμοποιούν όρους αραβοπερσικούς, απαράδεκτα πράγματα. Και λέει ο Παπαμάρκος, λέει πρέπει να απαντήσουμε. Λέει ο Παπαμάρκος, τι να απαντήσουμε, σε ποιους. Να απαντήσουμε, να πούμε τι. Αυτή τη δοξολογία την έγραψε ο Πελοπίδης, αυτός που φρόντισε το θεωρητικό του Χρυσάνθου, που ήταν ένας σπουδαίος μουσικός. Τι να πούμε τώρα του ανθρώπου αυτού, γιατί έγραψες «Μακάμ σε ταραμπάν». Ο στόχος ο δικός μας ποιος είναι. Να δούμε υπάρχει το «Μακάμ σε ταραμπάν» και ποιο είναι αυτό. Βρήκα λοιπόν του Τσιτζανίδη και του Κωνσταντίνου, αν θυμάμαι καλά, δύο θεωρητικά βιβλία, έψαχνα ένα ολόκληρο καλοκαίρι, βρήκα το «Μακάμ σε ταραμπάν», βρήκα μελωδίες γύρω από αυτό και έλυσα το πρόβλημά μου. Και δεν απάντησα φυσικά ποτέ σε αυτού. Οι αντιθέσεις όμως είναι γιατί ένας επίγονος του Καρά τόλμησε να παρουσιάσει μια τέτοια μοναδική δοξολογία. Δεν είναι τα πράγματα έτσι.
Τελικά όμως, τι βγήκε μέσα από αυτή την, με την καλύτερη λέξη, θα τη λέγαμε ζήμωση, αν δεν την πούμε διχασμό μέσα στα μουσικά πράγματα. Τι είναι αυτό που κέρδισε η ελληνική μουσική? Εγώ πιστεύω ότι τα νέα παιδιά, έχοντας αυτή τη διδαξιολογία ως ήχο και ως γραφή, μπορούν να μπουν στη διαδικασία και να καταλάβουν ότι δεν είναι οι 8 ήχοι της Εκκλησίας, οι 4 κύριοι και οι άλλοι πλάγοι, αλλά υπάρχει μία πλειάδα ήχων που απλώς στόχος είναι των σύγχρονων καλών ερευνητών μουσικών να ψάξουν να το βρουν. Άρα λοιπόν μας άνοιξε ο Σίμων Καράς ένα καινούριο δρόμο. Ένα καινούριο δρόμο που είναι ουσιαστικά η ολική επαναφορά στην παράδοση την οποία είχαμε και δεν την είχαμε διαβάσει ή είχαμε αγνοήσει ή δεν την είχαμε παραλάβει με καλώς. Επηρεασμένη όπως σε όλα τα άλλα πράγματα από τα δυτικόστροφα ή τα δυτικότροπα σχήματα. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή ο Καράς τα θεωρητικά του άνθρωπος έβαλε από την παλαιογραφία, εισήγαγε 13 παλαιά σημάδια. Και κάθε φορά, όταν έγραφε τα βιβλία του, ας πούμε, έλεγε τώρα να το χρησιμοποιήσουμε αυτό ή μήπως δυσκολευτούν πάρα πολλοί άνθρωποι να διαβάσουν τα βιβλία. Όσο μπορούμε πιο απλά, αλλά έβαλε το τρομικό, έβαλε το στρεπτό, έβαλε το πίεσμα, έβαλε την πεταστή με την έννοια που λέμε τώρα, την οξία που δεν υπάρχει, είναι άγνωση στα οδεία. Τι κάνει αυτή η οξία? Έχω ένα Βέλγο μαθητή τώρα και του λέω όλα αυτά, επειδή είναι μουσικολόγος ο άνθρωπος, τα παρακολουθεί και ό,τι δεν μπορεί να παρακολουθεί, το γράφω στο πεντάγραμμα. Άρα η δυσκολία μας προέκυψε, όπως και οι τρεις δάσκαλοι μετέγραψαν ουσιαστικά τη παλαιογραφική μέθοδο στη νέα, το 19ο αιώνα αρχές, έτσι δεν είναι. Η δυσκολία μας είναι να μεταγράψουμε και να μεταφέρουμε στη σημερινή πρακτική την παράδοση που παραλάβαμε. Έλεγε λοιπόν ο Καράς γι' αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι εκεί προσπαθήσανε να απλοποιήσουν τη γραφή όσο γίνεται περισσότερο. Γιατί έπρεπε από ό,τι γνωρίζω να μαθητεύσεις πολλά χρόνια. Ολόκληρη ζωή για να παραλάβεις. Μισό αιώνα. Μάλιστα. Για να μπορείς να καταλάβεις. Να πω παρενθετικά το εξής, ότι επειδή ασχολήθηκα με την καταγραφή αυτών των σημαδιών και το λέγαμε πριν με το γιο μου το μεγάλο, πριν από 30 τόσα χρόνια, διαπίστωσα στον Ηλώτη όταν πήγα ότι όλα τα παλαιογραφικά σημάδια της Βυζαντινής μουσικής είναι 246 πρωτυποποιημένα στον Ηλώτη, για να μην τα πάνε οι Βούλγαροι και τα λοιπά, μου τα έλεγε ο διευθυντής εκεί. Τα σύγχρονα σημάδια που χρησιμοποιούμε στη Βυζαντινή μουσική είναι 108. Δεν είναι δηλαδή ούτε τα μισά. Και αυτό σαν πληροφορία καλό είναι τα παιδιά να το ξέρουν. Εγώ όταν έκανα αυτό το σύστημα γραφής, έγραψα γράμμα στο Χριστόδουλο τότε που ήταν ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Και του έλεγα ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να δώσουμε τη γραφή αυτή στα δημοτικά όλα, τα δημοτικά σχολεία, στα μοναστήρια, στα ψαλτήρια, στις μουσικές σχολές, να γράφουν τα παιδιά από μικρά, να εξοικειώνονται με τον υπολογιστή και ταυτόχρονα να γράφουν και μελωδιούλες και να εξοικειώνονται και με τη γλώσσα αυτή. Τώρα, αν σας διαβάσω την απάντηση του Χριστόδουλου, Θεός χωριστόν τον άνθρωπο, ήταν ένας ρήτορας, ας πούμε, έτσι, καλός γείτορας της Εκκλησίας, αλλά σε αυτά με παρέπεμψε σε ανθρώπους που δεν θέλανε καθόλου να ασχοληθούν. Οπότε δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε αυτά. Τώρα, να αναφερθούμε λίγο στην εργατικότητα του Σίμωνα Καρά. Α, ενδιαφέρον θέμα. Και γενικότερα στον τρόπο εργασίας του και στο ποιόν και στο ποσόν της εργασίας. Ξεκινούσε και έγραφε νυχθημερών. Μου λέει, ας πούμε, ότι εγώ όταν θέλω να γράψω ένα βιβλίο, κάθομαι στο τραπέζι του σπιτιού μου και δεν σηκώνομαι όσα 24 ώρες και να χρειαστούν μέχρι να τελειώσω το βιβλίο. Τι κάνω, λέει, εκεί, επειδή ζαλίζουμε κάποια στιγμή, σκύβω στο τραπέζι, κάνω έτσι. Με βλέπει η γυναίκα μια γυναική, χωρίς να με πειράξει καθόλου, μου φέρνει ένα αυγό βραστό, λίγο γάλα, και εγώ μου έτσι ξεζαλιστώ, μετά από μισή μια ώρα, ας πούμε, ξεζαλίζουμε, πίνω το γάλα, τρώω και το αυγό και συνεχίζω να γράφω.
Και στη, ναι, αδιαλείπτος, και στη ραδιοφωνία, εγώ καθόμουν δίπλα του. Είχε ξυμένα 10 μολύβια, για μην τρώει χρόνο, είχε τα χαρτιά, τα α4, άσπρα ωραία χαρτιά, και δίπλα από το γραφείο είχε ένα κουτί, που να χωράει τα χαρτιά αυτά μέσα. Έγραφε λοιπόν, και καμιά φορά αργούσε να έρθει στη ραδιοφωνία, που ήταν στην οδό Ριγίλης. Απέναντι από τη λέσχη αξιωματικών, εκεί είμαστε, σε αυτό το κτίριο είμαστε. Και έλεγα γιατί αργεί. Και στο τέλος κατάλαβα ότι πήγαινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη και έψαχνε τα πρωτότυπα των διαφόρων τροπαρίων, από κανόνες, από καθίσματα, από διάφορα τέτοια τροπάρια, στη χειρά κτλ. Λοιπόν, ερχόταν λοιπόν με μικρά-μικρά χαρτάκια, αντέγραφε από εκεί, δυνατή με απόσο ας πούμε, και ερχόταν και έκανε τους κανόνες των Αγίων. Έγραψε όλους τους κανόνες όλων των Αγίων, όλου του ενιαυτού. Πού να τα συλλάβει ανθρώπινος. Τα οποία έχουν εκδοθεί στα μουσικά μηνιαία. Τα οποία έχουν εκδοθεί. Ναι, ευτυχώς δηλαδή που μπόρεσε το ΚΕΠΕΜ μετά και ο σύλλογος τότε και τα εξέδωσε αυτά έστω και με λίγα κομμάτια. Και τα οποία τα έχουμε εμείς. Όταν βρέθηκα στο Δοχιάρι κάποια στιγμή, το είπαμε και στον υπεύθυνο, που είναι τώρα, ο Αμφιλόχιος ήταν, που είναι τώρα ηγούμενος στο Δοχιάρι, που είχε Παριανό ηγούμενο πριν το Γρηγόρη το Ζουμί, και λέει, θα τα αγοράσω όλα. Γιατί εμείς εδώ θέμε να έχουμε πραγματικά μουσικά κείμενα, μπορούμε να διαβάζουμε όλους αυτούς τους κανόνες σωστά. Και πραγματικά τα αγόρασε το μοναστήρι αυτά τα βιβλία. Ήταν λοιπόν, όταν τελείωνε με τα μολυβάκια, όταν τελείωνε κάθε σελίδα και υπέγραφε, για να μην τρώει χρόνο, τη γρίζα ανάποδα και την έριχνε μέσα στο κουτί. Και έγραφε την επόμενη, και έγραφε την επόμενη, και έγραφε την επόμενη. Και στο τέλος μου έλεγε, δόξα το Θεό Μανολάκη μου, σήμερα παιδί μου, τελειώσαμε τον Άγιο Παχώμιο, ας πούμε. Στις αποθήκες του ΚΕΠΕΜ έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτές οι κούτες από α4, όπου είναι τα χειρόγραφα του Σίμωνα Γκαρά, τα μηνέα τα μουσικά και άλλα συγγράμματα που έχει γράψει, τα δοξαστάρια, τα εκλογάρια, το εκλογάριο, το μουσικό πεντηκοστάριο, το μουσικό αναστασιματάριο σε δύο τόμους. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία, πάρα πολλά τα βιβλία. Ουκέστε. Όνο και έστε αριθμό. Για να ψαχτούν και να βρεθούν και να αναδειχθούν αυτά. Ακούραστο λοιπόν και ακάματο σε αυτό που λέμε εργάτες. Ναι. Εκτός λοιπόν από το ακάματο, υπάρχει και το αφιλοκερδές από ό,τι έχω ακούσει. Θέλω να μας πείτε λίγα πράγματα για τον τρόπο που δίδασκε, αλλά και για το πώς αμοιβόταν. Από μένα προσωπικά, αλλά από ό,τι ξέρω και από όλους τους άλλους μαθητές που είχε, ποτέ δεν ζήτησε μισή δραχμή. Ποτέ. Ήτανε στόχος, από ό,τι μου είπατε εσείς προηγουμένως, ήταν ευχή και κατάρα από τον πρώτο ιερέα που του δείξε τα βασικά σημάδια. Τα βασικά σημάδια, εκείνο που θυμάμαι ας πούμε, είναι ότι όταν πήγαμε στο Λονδίνο το 1975 η ομάδα και γυρίσαμε πίσω, παρουσίασε την ίδια εργασία αυτή στο χώρο της σχολής, όπου ήρθανε όλοι οι παλιοί καθηγητές, ο Μαργαζιώτης, ο Περιστέρης, ο Μαούνης, ο Γιώργος και διάφοροι άλλοι παλιοί, ο Σύρκας πρέπει να ήταν μέσα, ο Κακουλίδης, και παρουσίαζε την ομιλία που είχε κάνει στο Λονδίνο. Μείναν όλοι εκστατικοί για αυτά τα καινούργια που έλεγε, που δεν ήταν καινούργια ουσιαστικά, αλλά είχε έναν τρόπο και ερμήνευε γραφές. Μάλιστα. Και βέβαια στο τέλος μου είχε πει ότι κάποιος από το Δύο Αθηνών του είπε «Και ποιος μας τα δίδαξε αυτά, Σιμάκο μου?» Και η απάντησή του ήτανε τα βασικά τα πήραμε από τους δασκάλους τους απλούς, όπως εγώ λέει από τον παπά αυτό το Λαμπρινόπουλο που λέγαμε πριν, και από εκεί και πέρα βάλαμε το μυαλό μας να λειτουργήσει. Μάλιστα. Ερευνώντας. Έλεγε, θυμάμαι το εξής, κοιτάζουμε μια μουσική γραφή και η οποία είναι ένα εξώδιο Άγιος ο Θεός. Αλλά το σπίτι του νεκρού, έξω από εδώ, μέχρι το νεκροταφείο, είναι 10 βήματα. Το αλωνό όμως είναι 100 βήματα. Ψάλτης εκείνη την ώρα του εξοδίου Άγιος ο Θεός έχει δυνατότητα να το μακραίνει αυτό και να το συμπτύσει. Μάλιστα. Άρα πρέπει να κοιτάζουμε την ίδια γραφή ίσως με κάποια λίγα σημάδια παραπάνω, να μπορούμε να απλώσουμε μια μελωδία. Ναι.
Έκανε τέτοιου είδους αναλύσεις που πραγματικά ήταν, γι' αυτό λέω, ήταν πολύ πρακτικά και απλά. Και ταυτόχρονα όμως δεν μπαίνανε από το μυαλό των ανθρώπων οι οποίοι κοιτάζαν απλώς όπως οι ξένοι, ας πούμε. Πόσες φωνές ανεβαίνει αυτό, πόσες φωνές κατεβαίνει το άλλο. Επίσης όλη η προσπάθειά του ήταν με αυτά τα σημάδια ποιότητας που λέγουμε πριν, να βρούμε κι εμείς έναν κωδικό, ένα κώδικα, να μπορούμε να τα στολίζουμε αυτά, χωρίς να είναι αυθαίρετα. Χωρίς να είναι αυθαίρετα και χωρίς να θέλουν πάρα πολλά χρόνια για να μαθευτούν. Λέει ο Καράς, ας πούμε, όταν κάνουμε μια πεταστή, πώς χορεύει, που έχει 5-6 νότες και μάθουμε πώς λειτουργεί η πεταστή ως ένα σημάδι, ως ένα σημείο, είμαστε πολύ πιο πρακτικοί άνθρωποι στο να βλέπουμε ένα απλό κείμενο και να το ερμηνεύουμε, από να βλέπουμε δίγοργα, τρίγωγα, παριστηγμένα, δεξιά, αριστερά κτλ. Και εγώ έχω γράψει τέτοια δημοτικά τραγούδια, παριστηγμένα, δίγοργα, τρίγωγα, δεξιά. Ποιος θα τα διαβάσει αυτά? Γι' αυτό έλεγε, έχουμε το βασικό σκελετό, και το ίδιο έκανε και ο Μπομποβί, που του είχε ιδιαίτερη συμπάθεια. Το 1935, ο Μπομποβί ήρθε στην Ελλάδα, νομίζω με υποτροφία του γαλλικού κράτους, και συναντήθηκε με τον Καρά, μέσω της Μελιέ, μέρπος Μελιέ, και μου λέει ο Καράς, αυτός ήταν πολύ σοβαρός άνθρωπος. Του λέω, γιατί του λέτε δάσκαλε αυτό? Γιατί, μου λέει αυτός, στο πεντάγραμμα, αυτό ήξερε, στο πεντάγραμμο είχε ηφεσοδιέσεις βυζαντινές. Μάλιστα. Τώρα εδώ πέρα πίσω, λέγαμε πριν για τον Κώστα τον Μάρκο, πόσο φίλοι είμαστε. Μου είχε δώσει ο Κώστας ένα βιβλίο του Σαμουέλ Μπομποβί. Δεν θυμάμαι αν είναι πρώτος τόμος, αν ψάξω θα το βρω. Πρώτος τόμος ή δεύτερος τόμος. Και ανοίγω κι εγώ πραγματικά και βλέπω αυτό το πράγμα. Πάνω στο πεντάγραμμο η ηφεσοδιέση λέει, το σόλ αυτό δεν είναι σόλ, είναι λίγο πιο ύφεση. Αυτό για το οποίο, ας πούμε, έγινε κάποια στιγμή ένα μικρό επεισόδιο. Δηλαδή, κάναμε τα τραγούδια της Κίμης και είχα φέρει εγώ γιαγιάδες εδώ στο υπόγειο το δικό μου, που είναι ένα στούντιο μουσικής, και λέγανε ένα πρώτο δίφωνο ήχο με σόλ ύφεση. Βγήκε λοιπόν εσά από τη ραδιοφωνία, αυτό είναι φάλτσο και δεν έπρεπε να βγει το CD αυτό κλπ. Τι να απαντήσουμε? Έλεγα στον υπεύθυνο, κάποιο φαρμακοποιείο από την Κίμη τότε που ήταν ο υπεύθυνος του συλλόγου. Λέω, εδώ δεν απαντάς, γιατί δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός που το έγραψε αυτό, ότι υπάρχει ο πρώτος δίφωνος ήχος, ο Ναός που λέγεται επίσης, ο οποίος έχει χαμηλωμένο το διάστημα Τετάρτης. Το έχει χαμηλωμένο. Ρε, μη, παβουγαδί, παβουγαδί, γαβουγα. Άρα πολλές από τις αντιθέσεις ήταν από άγνοια. Από άγνοια. Περισσότερο, από άγνοια. Πώς να συζητήσεις με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου ότι υπάρχει ο ήχος, και να το πω και αλλιώς. Λέει, πάνε τα παιδιά να μάθουν το Ισαΐα χόρευε, έλεγε ο Καράς. Ωραία. Και λένε, Ισαΐα χόρευε, και του λέει ο άλλος, όχι ρε παιδί μου, χόρευε, πάντα το ρε καλά, χόρευε. Γιατί δεν ξέρει τον ήχο, μου λέει. Και πάνε στο οδείο και τα μαθαίνουν τα παιδιά φάλτσα. Μάλιστα. Δεν είναι αυτός ο ήχος. Αλλά αν δεν ξέρεις το παραδοσιακό τραγούδι, αν δεν ξέρεις το τραγούδι αυτό του πρώτου ήχου, δεν ξέρεις τον ύμνο τον αντίστοιχο. Άρα όταν έχεις ένα άκουσμα από ένα παραδοσιακό τραγούδι, σε βοηθάει να το μεταφέρεις και πάρα στο τροπάριο, βέβαια, να κάνεις το αντίστοιχο διάστημα. Ένας πολύ δύσκολος ήχος, για τις εκφωνήσεις των παπάδων είναι ο Άγια. Πώς λειτουργεί αυτός ο Άγια? Είναι δύσκολο να κάνει ο παπάς εκφώνηση στον Άγια. Μάλιστα. Οι περισσότεροι τον μπερδεύουν με τον τρίτο. Μάλιστα. Αλλά πρέπει τώρα, δεν μπορώ εγώ να τα έχω πάνω στο μυαλό μου όλα. Έλεγε ένα τσάμικο, έλεγε τι με λέει. Αυτό να μας μεταφέρετε λίγο στο κλίμα της διδασκαλίας, ναι. Είναι ουσιαστικά τέρπιν και διδάσκει μαζί. Μα και ταυτόχρονα σου καταγράφεται αυτή, είναι ουσία. Αυτή η ουσία, είναι ουσία μέσα από το πρακτικό μέρος, δηλαδή από το ιδιωματικό μέρος. Ναι, βάζει. Καλείς όμως να το γνωρίσεις και, πώς να το πούμε, να το γνωρίσεις και το μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί. Αφού έχεις το πρακτικό παράδειγμα δηλαδή του τραγουδιού και του ύμνου, καλείς όμως και μετά να γράψεις και ορθογραφία και να γνωρίζεις και να το καταγράψεις το ίδιο εξακοής στο χαρτί. Αυτή είναι η απλή διαδραστική. Αν δεν καταλάβεις ποιος είναι ο ήχος, πώς θα το γράψεις? Μάλιστα. Δεν γράφεται. Άρα σε βάζει ακριβώς, δεν σε κάνει απλά έναν οδηγό ενός οχήματος, αλλά και ταυτόχρονα και μηχανικό και συντηρητή και
να του κάνεις και βελτιώσεις σε αυτό το μηχανισμό. Αυτή είχε ο Λέγετος ήχος, ο Άγια, ο Φθορικός και τα λοιπά, έχουν ιδιομορφίες τέτοιες που αν δεν ξέρεις καλά πού πατάς, μπορεί να βρεθείς πολύ εύκολα στον άλλο. Από εκεί άλλωστε έχει βγει, δεν ξέρεις πού πατάς και πού πηγαίνεις. Ναι, ίσως δηλαδή, δεν το ξέρω, αλλά πιθανόν να είναι και αυτό. Λοιπόν, αν δεν έχεις συγκεκριμένα πράγματα να πατήσεις πάνω, πραγματικά μπορεί να βρεθείς αλλού. Είναι ωραίο το άλλο ακούσμα που πήγες, υπέροχο. Δεν είναι όμως ο ήχος. Είναι αυτό που λένε κάποιοι, έτσι το λέγατε στο χωριό σας, ναι. Έτσι το λέτε στο μυαλό σας. Ναι. Το διάβασα και μέσα από το βιβλίο ότι μερικοί τα λένε όπως τα λέει το μυαλό τους. Ή άλλα βλέπουν και άλλα διαβάζουν και άλλα λένε. Το συνήθως είναι αυτό. Μάλιστα. Να βλέπουν άλλα και να άρα διαβάζουν μέσα άλλα. Μέσα στο χώρο υπάρχει πολύ ημιμάθεια ή και άγνοια θα λέγαμε. Δεν υπάρχει. Άγνοια περισσότερο. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι μεγάλος κόπος. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά να έχουν ένα πάθος ιδιαίτερο και μια κλίση ιδιαίτερη προς αυτό, αλλά θα έλεγα το εξής, το περισσότερο είναι το πάθος για μάθηση, όχι ταλέντο. Δηλαδή έχω δύο παραδείγματα να σας πω. Το ένα ήταν αυτό που είχε πει ο Μπαχ, όταν τον ρωτήσανε, είχε κάνει μια καταπληκτική σύνθεση, ας πούμε, του λέει μια ωραία κυρία, φανταζόμαστε συνθέτα μου σε τι ιδηλιακό το οποίο βρεθήκατε για να κάνετε αυτή την ωραία σύνθεση. Λέω να σας απαντήσω. 15 μέρες στα 4 ντουβάρια του δωματίου μου, χωρίς φως και ήλιο. Εγώ τώρα είχα παιδιά στο Λεόντιο, χρόνια καθηγητής μουσικής στο δημοτικό σχολείο και μου λέγανε οι γονείς, οι επιφανείς γονείς της ελληνικής κοινωνίας, αθηναϊκής κοινωνίας. Αυτό δεν έχει ταλέντο, το παιδί. Έχει ταλέντο. Αυτό δεν έχει. Και αυτό έχει. Γιατί αυτό κάνει θαύματα και αυτό δεν κάνει τίποτα. Δεν έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον οδηγεί τον άνθρωπο στο να μην το βλέπει αυτό σε μια υπερβολικά μεγάλη κούραση, ας πούμε, και ένας απέραντος μεγάλος δρόμος, ο οποίος δεν περνιέται με τίποτα. Άρα μας λέτε και μερικά μυστικά του επαγγέλματος για την παιδαγωγική μέθοδο, την οποία σας τη δίδαξε και ο ίδιος ο δάσκαλος, ναι. Και στην αρχή, απλά πράγματα. Μέσα από την έμπνευση, απλά πράγματα. Και να σου μεταλαμπαδεύει τον έρωτα για το αντικείμενο. Ο Κρέας ποτέ δεν έλεγε εγώ συμμετείχα στο τάδε συνέδριο και ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ήταν αυτό που ήταν και όχι αυτό που θα ήθελε κάποιος να φαίνεται ότι είναι. Ναι. Γι' αυτό και όλος έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι πολλές φορές ήταν οξύς και αυτό δεν άρεσε φυσικά σε πολλούς. Ήταν οξύς, ξέρετε να σας πω. Κάπου. Εγώ για μένα, στη δική μου ματιά, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Είχαμε και εμείς κόντρες μεταξύ μας. Δεν ήταν όλα ρόδινα, αλλά έβλεπες το πάθος αυτού του ανθρώπου να σου μεταφέρει πράγματα. Δηλαδή, ο Γαράς, το λέγε πολύ ωραία ένας φίλος παπάς, Παπαχρυσόστομος σε Ευσταρατείο, ο οποίος καημέρας πέθανε πριν από κανένα δύο χρόνια, σε διαπερνούσε η ματιά του και πήγαινε πίσω από σένα χιλιόμετρα. Σε διάβαζε, δηλαδή με το που σε έβλεπε, σε διάβαζε. Αυτό που λένε σήμερα η μοντέρνος όρος, ενσυναίσθηση, ότι δηλαδή... Απόλυτη γνώση του τι είσαι και τι εκπέμπεις, γιατί... Συναισθηματική νοημοσύνη και λοιπόν. Ναι. Και εγώ νομίζω ότι εξωτερικά κρίνοντας ότι αυτές οι αντιδράσεις του Ιθιελώδης ήταν ότι λειτουργούσε όλος του οργανισμός και το συναίσθημά του, οπότε αυτό δεν μπορούσε να το... Να το τυθασεύσει, ναι. Ναι, θύμα να πούμε με τους διάφορους παρατρεχάμενους που μοιράζαν όμως τα κονδύλια του ελληνικού κράτους σε άσχετες ιστορίες, σε πυροτεχνήματα. Γνωρίζετε κάποια πράγματα για τη σχέση του Σίμωνα Καρά με την Εύα Σικελιανού? Ναι. Μου είχε κάνει εντύπωση το εξής, ότι είχαν μιλήσει διεξοδικά ο Κωνσταντίνος Ψάχος με την Εύα Σικελιανού, η οποία είχε μια οικονομική άνεση γυναίκα και η οποία ήταν ιδιαίτερα φιλέην άνθρωπος. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν ο Ψάχος να δημιουργηθούν τρία παναρμόνια. Τι ήταν τα παναρμόνια? Ήταν όπως το πιάνο αυτό, αλλά ανάμεσα στον τόνο είχαν χωρισμένο τον τόνο σε τρία ημιτόνια, όχι σε δύο. Το οποίο το παρήγγειλε λοιπόν στα εργοστάσια παραγωγής πιάνων στη Γερμανία
και δημιουργήθηκαν τρία παναρμόνια από αυτά. Το ένα έμεινε στη Γερμανία, δεν ξέρω ακριβώς. Το ένα πήγε σε Αμερική και το άλλο έμεινε εδώ. Και το είδα εγώ το παναρμόνιο αυτό σε μια έκθεση στο Κολωνάκι, χρόνια πριν, ούτε ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να μην είμαι και παντρεμένος καν. Το είδα το παναρμόνιο αυτό και είχε και κάποια χωρικά εκεί γραμμένα κτλ. Έχω την εντύπωση, έχω δει και τον Καρά να προσπαθεί να το παίξει αυτό το παναρμόνιο. Υπάρχει μια φωτογραφία μέσα στο βιβλίο. Ακριβώς αυτό θέλω να πω, από αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν μου είχε πει ποτέ ο Καράς ότι προσπάθησε να παίξει το παναρμόνιο, αλλά αυτό δεν παίζονταν. Δεν παίζονταν, δεν έβγαινε μελωδία. Γιατί δεν έβγαινε μελωδία? Γιατί στη βυζαντινή μουσική αλλιώς ανεβαίνουμε, αλλιώς κατεβαίνουμε, αλλιώς περιστρεφόμαστε γύρω από μια, από ένα φθόγκο, από μια νότα. Ο πιο πρακτικός τρόπος για να αποδώσει που έχω διαβάσει κιόλας είναι με κάποιο όργανο χωρίς τάστα, δεν είναι? Ο μόνος τρόπος. Έγχορδο κυρίως. Δηλαδή θα έπρεπε. Ο δάσκαλος πώς δίδασκε, με ποιο όργανο? Θα έπρεπε. Συνήθως ένα λαό το κρατούσε, αλλά αυτό ήταν συνοδευτικό. Δεν κρατούσε συνήθως όργανο για τα τραγούδια. Δηλαδή, ναι, ναι, για τα τραγούδια κυρίως. Δεν, ναι, δεν έπαιζε. Την ώρα που μας δίδασκε ήταν με τη φωνή. Με τη φωνή. Μόνο με τη φωνή. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω το άλλο λοιπόν. Ότι αυτά τα όργανα δεν πετύχανε ποτέ. Δεν μπορούσαν να αποδώσουν μελωδία βυζαντινή. Και τις δυνατότητες της ανθρώπινης φωνής. Και συναντιέται λοιπόν η Εύα μετά με τον Καρά και του λέει: «Βρε Σιμάκο μου», του λέει η Εύα, «ξόδεψα τόσα λεφτά, ρε παιδάκι μου, και όλα αυτά πήγανε χαμένα. Πού να ξέρω ότι εσύ έχεις αυτή τη σχολή εδώ πέρα να ενισχύσω εσένα?» Και τα διάβασα εγώ ίδιος αυτά που σας λέω σε ένα μπλοκάκι που μου έδωσε η κυρία Αγγελική και κρατούσε σημειώσεις ο Καράς ο ίδιος απάνω, στο μπλοκάκι αυτό. Αυτά πρέπει να υπάρχουν μες στο ΚΕΠΕΜ. Τώρα πού υπάρχουν, πώς υπάρχουν, πραγματικά δεν ξέρω. Θέλω να πω αυτό το πράγμα, ότι αυτή η προσπάθεια με τα αρμόνια και τα παναρμόνια και τα διάφορα έτσι όργανα με σκληρά διαστήματα δεν είναι κατάλληλα για διδασκαλία βυζαντινής μουσικής. Τελεία και παύλα.